Την Τετάρτη 11 Μαΐου στο κέντρο της πόλης οι μαθητές του ειδικού σχολείου σε συνεργασία με το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης διοργάνωσαν ένα πρωτότυπο μπαζάρ από ανακυκλώσιμα υλικά, μετατρέποντας όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά το άχρηστο σε χρήσιμο. Η ανακύκλωση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον, δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής αλλά μια νέα φιλοσοφία ζωής. Η βασική υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας να συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Οι μαθητές μας λοιπόν μέσα από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ανακυκλώνουν σωστά, θέλουν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της ανακύκλωσης και ότι το άχρηστο δεν γίνεται απλά χρήσιμο αλλά μεταμορφώνεται σε έργο τέχνης. Ευχαριστούμε όλους για τη συμβολή τους αλλά περισσότερο τους μαθητές του ΕΚ και Νεγίλ Αλεξανδρούπολης που με ζήλο και δημιουργικότητα εργάστηκαν δίνοντας πνοή σε άχρηστα αντικείμενα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τους δύο διευθυντές των σχολείων Ενεγίλ και ΕΚ Αλεξανδρούπολης. Με αρρωγούς τους δασκάλους και τους καθηγητές τους, τα παιδιά έβαλαν το μεράκι και τη φαντασία τους και δημιούργησαν ένα μπαζάρ, θέλοντας να περάσουν το ταξίδι της ανακύκλωσης σε όλους τους εν δυνάμει ανακυκλωτές. Μέσα από παρόμοιες δράσεις οι μαθητές αποκτούν και έμπρακτα περιβαλλοντική συνείδηση και αναπτύσσουν κοινωνική ευαισθησία. Είμαστε στο δρόμο και εκθέτουμε στον κόσμο τα προϊόντα αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος του περιβαλλοντολογικού. Η ουσία είναι ότι και εν ολίγης άχρηστα αντικείμενα τα μετατρέπουμε σε χρήσιμα. Αυτό λοιπόν κάναμε και εμείς και με πολύ χαρά και περηφάνεια βγήκαμε στον δρόμο να τα εκθέσουμε, αλλά όχι τόσο να τα εκθέσουμε για να πάρουν τα παιδιά ένα μικρό αντίτιμο της τάξης του 1 και του 2 ευρώ, του 1 και του 2 ευρώ, των 2 ευρώ, αλλά πιο πολύ σαν κοινωνική δεξιότητα, πιο πολύ σαν πράξη αυτού που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε στο σχολείο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης που ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα που κάνει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου μας. Σας ευχαριστώ. Τα δικά τους συναισθήματα και τη δική τους εμπειρία εκφράζουν οι μαθητές των δύο ειδικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης. Ήρθαμε εδώ πέρα για να πρώτον κάναμε το παζάρι και έχουμε φτιάξει δικά μας ανακυκλώσιμα προϊόντα όπως μπουκάλια με φωτάκια, όπως κάποια καδράκια διπλά με λουλούδια. Έχουμε και γλαστράκια με λουλούδια και περνάω πάρα πολύ ωραία και ήταν η πρώτη φορά που ήρθα εδώ πέρα και χαίρομαι που ήρθα. Περνάμε σήμερα εδώ πολύ ωραία. Ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε στους συμπολίτες μας για την ανακύκλωση και το σωστό τρόπο της ανακύκλωσης και πού πρέπει να ανακυκλώνουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά. Φτιάξαμε κατασκευές όπως βαζάκια και καδράκια με τη βοήθεια της κυρίας της καθηγήτριάς μας, τα οποία σήμερα θα τα πουλήσουμε και ευχόμαστε στον κόσμο καλές αγορές. Αυτή είναι μια δράση του σχολείου που θέλαμε καιρό να την κάνουμε και ευκαιρία μας δίνεται τώρα να την κάνουμε και με πολύ μεγάλη χαρά. Yeah. Την κάνουμε μόνο και μόνο για τα παιδιά να τους δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Η ανακύκλωση είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους. Το ειδικό σχολείο και το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο μας έδειξαν τον δρόμο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των μαθητών, βάζοντας και εμείς το δικό μας λιθαράκι.